Παρτιώτες και συμπαρτιώτες σας. Οι τυπικές επικυριακές εκδηλώσεις δεν έχουν καμιά ουσιαστική σημασία εάν δεν συνδυάζονται με την ιστορική μνήμη, τη γνώση και τα ιστορικά διδάγματα. Κανένας λαός, καμιά χώρα, κανένα έθνος δεν προόδευσε αν δεν στηριζόταν στην ιστορία. Κανένας λαός, καμιά χώρα, κανένα έθνος δεν διατήρησε την ταυτότητά του αν δεν στηριζόταν στην ιστορία. 650 περίπου χρόνια μαύρης κλαδιάς για το Δωδεκανήσι. Και όμως, η ψυχή του Δωδεκανήσιου έμεινε αδόλωτη. Και αυτό γιατί η ιστορική μνήμη κράτησε άφηκτη την ελληνική, την δωδεκανησιακή του ταυτότητα. 7 Μαρτίου 1948, 7 Μαρτίου 2014. Γιορτάζουμε σήμερα την 66η επέτειο της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Προσωπικά χρησιμοποιώ τον όρο απελευθέρωση της Δωδεκανήσου, αφού η υπογραφή για την ενσωμάτωση 28 Οκτωβρίου 1947 ήταν αποτέλεσμα αγώνων και θυσιών από τον Δωδεκανησιακό λαό. Δεν θέλω να κουράσω με ημερομηνίες και γεγονότα, αφού ελάχιστα από αυτά μένουν στη μνήμη. Αντί αυτού θα προσπαθήσω με τρόπο συνοπτικό να αναφερθώ στα ιστορικά γεγονότα. Τα Δωδεκάνησα ήταν από τα πανάρχια χρόνια ελληνικά. Κανένας πολιτισμένος λαός ή αμερόληπτος κριτής δεν αφισβήτησε ποτέ την ελληνικότητά τους.